Ρευστό παραμένει το σκηνικό αναφορικά με τον ερικείμενο ανασχηματισμό με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία να καταλήγει σε οριστικέ αποφάσει κατά τη διάρκεια του τριμέρου. Μετά την χθεσινή θορυβόδη έξοδο τη έμιλης Γιολίτη από την κυβέρνηση, πίκνος φήμε ότι στο Υπουργείο Δικαιοσύνη θα μετακινηθεί ο Κυριάκο Κούσο ο οποίο σύμφωνα με όλε τι ενδείξει αποχωρεί από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ωστόσο, η ανάληψη του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου από τον κύριο Κούσο δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη παρά την βολιδοσκόπηση που ήδη δέχθηκε από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Αυτό που φαίνεται να έχει σχεδόν κλειδώσει είναι η ανάληψη του Υπουργείου Υγεία από τον τέο πρόεδρο τη Βουλή Αδάμου Αδάμου. Πάντω, ο απερχόμενο Υπουργό Υγεία Κωνσταντίνο Ιωάννου σε στο περιθώριο διάσκεψη τύπου για τα δύο χρόνια και ερωτώμενο σχετικά, αν γνωρίζει ποιο θα είναι ο διάδοχο, το απάντησε. Δεν γνωρίζει. απόφαση του Δημοκρατία. Η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν αποκλείεται να καλυφθεί εκ των έσω, αφού στα ονόματα που κυκλοφόρησαν ω πιθανοί αντικαταστάτε του κ. Κούσου είναι και αυτά του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου Βίκτορα Παπαδόπουλου, του Υφυπουργού παρά το Προέδρο Βασίλη Πάλμα, του Διευθυντή του Γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Πέτρου Δημητριού, αλλά και του υποψήφιου βουλευτή του Δυσή στη Λευκοσία Μάριου Πελεκάνου. Ενώ στο πλαίσιο της παρουσίας του στην εκπομπή του Αντένα, μέρα μεσημέριο, ο Υπουργό Παιδεία, πρόδρομο προδρόμου, δεν θέλησε να σχολιάσει φήμες που τον φέρουν στην πόρτα εξόδου τη κυβέρνηση. Ε, αυτά είναι αποφάσεις του Πρόεδρου τη Δημοκρατία, ο οποίο ε, ελπίζω ότι σήμερα πήγαν όλα καλά, είχε μία μικρή επέμβαση. Αμέσως μετά τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Εμείς εδώ στο Υπουργείο, ε, ανεξάρτητα από όλα αυτά τα οποία ε, συζητιούνται, πραγματικά έχουμε πολλές εργασίες. Με δεικτικό ύφος σχολίασε την παρένθεση της κυρίας Γιολίτη, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροφνε Φίτου, σε δηλώσεις κατά τη διάρκεια περιοδία στη Λάρνακα. Στην πολιτική, όταν ορκίζεσαι υπουργό, την ώρα που ορκίζεσαι, την ίδια ώρα στην τσέπη σου πρέπει να έχεις ανοιχτή και την παρέτησή σου. Έτσι είναι η πολιτική. Ευχαριστούμε τον κάθε Υπουργό για το έργο που έχει επιτελέσει εφαρμόζοντας το πρόγραμμα του Νίκου Αναστασιάδη είτε αυτούς που έχουν φύγει είτε αυτούς που έχουν παρετηθεί είτε αυτού που συνεχίζουν. Το περιεχόμενο τη επιστολή παρέτηση τη κυρία Γιολίτη επιβεβαιώνει ότι αυτό που ενδιαφέρει τον πρόεδρο τη Δημοκρατία είναι η επικοινωνία και όχι η ουσία, αναφέρει σε ανακοίνωση του ΑΚΕΛ. Τον πρόεδρο Αναστασιάδη δεν τον απασχολούν οι αρνητικέ συνέπειε των πολιτικών του, ούτε και η αποτυχία των υπουργών του, αλλά μόνο η εικόνα η δική του και τη κυβέρνησή του. Αυτό προφανώ είναι το κίνητρο των κυβερνώντων για τη διαμόρφωση τη λεγόμενη κυβέρνηση ευρύτερη αποδοχή.